να περάσουμε στην επόμενη είδηση που έχει να κάνει με την ενέργεια. Η ενέργεια θα μας απασχολεί πάρα πολύ φέτος. Από το πρώτο τρίμηνο, από το πρώτο διάστημα, εδώ θα δούμε μια επιχειρηματική είδηση, η οποία θα αξιολογηθεί και στην πορεία της βέβαια. Η θυγατρική της Enel SPA, Enel Green Power, λοιπόν, ολοκλήρωσε πριν από λίγες μέρες, προς το τέλος του 2023, την πώληση του 5% της ελληνικής εταιρείας ΑΠΕ στην Macquarie Asset Management με ένα τίμημα 350 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δύο μέρη προχώρησαν επίσης στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας κοινών συμφερόντων, ένα joint venture λοιπόν, για τη συνδιαχείριση του χαρτοφυλακίου τρέχουσας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της Enel Green Power Ελλάς. Και εδώ το σχέδιο έχει να κάνει, όπως τονίζεται και από τη διοίκηση της εταιρείας και από τον επικεφαλής δηλαδή της, και του σχήματος του καινούριου, με στρατηγικές κινήσεις που αφορούν τις επενδύσεις στην αποθήκευση, το repowering, αλλά και την υβριδοποίηση υφιστάμενων έργων και το, έτσι ώστε το νέο αυτό εταιρικό σχήμα να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στα ενεργειακά ζητήματα της χώρας μας στο προσεχές διάστημα. Και εδώ να πούμε Λέτα, ότι η Enel Green Power Ελλάς είναι η θυγατρική της Ιταλικής Enel, που είναι ένας κολοσσός ενέργειας στη γειτονική Ιταλία, με πολλές επενδύσεις και σε άλλες χώρες, όπως και στην δική μας, και με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, όπως είπες, και κυρίως με μεγάλη συμμετοχή και στα φωτοβολταϊκά, στις ανεμογεννήτριες. Έχει 59 πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύως στη χώρα μας, 482 ΜΒ, και από ηλιακή και από αιωλική και από υδροηλεκτρική ενέργεια. 6 φωτοβολταϊκά έργα βρίσκονται υπό κατασκευή, συνολικής ισχύως 84 ΜΒ. Θα παρακολουθούμε επιχειρηματικά το συγκεκριμένο τομέα και κλάδο, παράλληλα βέβαια με τους αρμόδιους συντάκτες του ενεργειακού ρεπορτάζ, διότι η ενέργεια θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Εδώ να δώσω και μια διεθνή επιχειρηματική είδηση, να πούμε ότι πάλι από Γερμανία, η Aeon σήμερα ανακοίνωσε αυξήσεις στις τιμές ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές. Και εταιρεία μία... το ανακοίνωσε, Λέτα, ή... Ένα λεπτό, θα σας πω αμέσως, για να μην λέμε... Δεν άκουσα καλά, όχι ότι... Ναι, Aeon, η εταιρεία, η ενεργειακή που δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Και επίσης ένα πούμε πρωτοσέλιδο από τον κλάδο της ενέργειας, τον διεθνή, που αφορά και την χώρα μας, είναι ότι η κόντρα μεταξύ πυρηνικής ενέργειας, αξιοποίησης και αξιοποίησης ορυκτών καυσίμων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Και, και το τραπέζι δηλαδή είναι όλα, πέρα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών, αλλά και η αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Και εδώ οι κόντρες, οι μάχες, οι έρηδες, οι αντεγκλήσεις και τα αντεπιχειρήματα βρίσκονται στην κορυφή. Εδώ θα δράξω αυτή την ευκαιρία που μου δίνεις, Λέτα, για να πω ότι έχουμε προγραμματίσει για αύριο μία συνέντευξη με καθηγητή πανεπιστημίου, που είναι εξειδικευμένος στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας και ο οποίος μάλιστα είναι και σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται παγκοσμίως, καθώς έρχεται στο προσκήνιο αυτή η μορφή ενέργειας, η οποία είναι εντελώς διαφορετική από αυτό το οποίο νομίζουμε οι περισσότεροι, αυτό το οποίο επικρατεί στην κοινή γνώμη, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο φόβο για την πυρηνική ενέργεια με τις εμπειρίες του παρελθόντος από το Τσέρνομπιλ, εμείς εδώ στην Ευρώπη. Αλλά φαίνεται ότι πλέον η πυρηνική ενέργεια θεωρείται και ασφαλής και ως ένας τρόπος για να κάνουμε πιο γρήγορα τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, με ένα συνδυασμό. Θα τα μάθουμε όλα αύριο από τον ειδικό, τον οποίο έχουμε προσκεκλημένο. Πολύ μια μικρή παρένθεση. Η συνέντευξη αυτό. Και η συζήτηση που θα ακολουθήσει θα τη δούμε.